Τσονάκια μου πολύ αγαπημένα, τι κάνετε, πώς είστε, εύχομαι πάνω απ' όλα να είστε καλά, εσείς και όλη η οικογένειά σας. Μείνετε στο βίντεο αυτό, διότι θα σας πω για ένα πολύ σοβαρό θέμα, μιας και μάθαμε ο πατέρας του κυρίου Γιάννη Καλιάνου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, απεβίωσε τελικά. Η αλήθεια είναι ότι όταν έμαθα, για την ακρίβεια με πληροφόρησαν κάποιοι φίλοι, εσείς τσονάκια μου δηλαδή, κάτω από το βίντεο που είχα φτιάξει όπου απευθυνόμουν στον κύριο Γιάννη Καλιάνο, διότι το είχα φτιάξει όταν ο πατέρας του ήταν ακόμα εν ζωή, και μετά την προβολή του βίντεο πληροφορήθηκα ότι πλέον δεν ζει. Συλληπιτήρια κύριε Γιάννη Καλιάνε, αυτό να μην συμβεί σε κανέναν, δεν πρέπει να συμβαίνει, και πολύ περισσότερο όταν μάλιστα πηγαίνει ένας βουλευτής του κόμματος που επικρατεί και την Ελλάδα μας κατακριουργεί, η νέα δικτατορία, και πηγαίνει σε ένα δημόσιο κέντρο υγείας για να ιαθεί ή τουλάχιστον να ισορροπήσει μια κατάσταση και να μην χάσει ο καθένας από μας τον άνθρωπό του. Και τελικά, με 1000 πράγματα που δεν θα σταθώ εγώ στο τι έγινε σωστά και στο τι έγινε λάθος, διότι είναι άλλη η πλευρά των ιατρών και άλλη η πλευρά των συγγενών που έχασαν το δικό τους άνθρωπο, και αναφέρομαι στην οικογένεια του κυρίου Γιάννη Καλιάνου. Όμως θα ήθελα να σταθώ σε 2-3 πραγματάκια που μου έκαναν ιδιαίτερα εντύπωση, και θα ξεκινήσω με τον Μπουμπούκο, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Που ο κύριος Γιάννης Καλιάνος δήλωσε, αν δεν κάνω λάθος, στο δελτίο ειδήσεων του εισαγγελάτου, ότι δεν φταίει ο Άδωνης, και ίσα ίσα ο κύριος Καλιάνος του τηλεφωνούσε με δάκρυα στα μάτια και προσπάθησε να τον εξυπηρετήσει ο Άδωνης. Σκεφτείτε, σωνάκια μου, όλοι εμείς οι απλοί φτωχοί Έλληνες πολίτες που δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα, και πολύ εξημών μπορεί να είμαστε και ανασφάλιστοι, διότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ανεργίας και προσπαθούμε με τα δυσκολίες να τα βγάλουμε πέρα, και σκεφτείτε να χρειαστούμε κάτι, χτυπάω ξύλο, να μην χρειαστούμε ποτέ, ποτέ αν ήταν δυνατόν, να πατήσουμε το πόδι μας σε νοσοκομεία. Θα μου πείτε, αν έχεις λεφτά πας στα ιδιωτικά. Αν δεν έχεις λεφτά, πέφτεις αναγκαστικά στα δημόσια. Όμως εγώ έχω πολύ καλή ιδέα, και γενικά, σε γενικές γραμμές δηλαδή, μπορώ να πω ότι οι ιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό και όλοι όσοι εργάζονται εκεί κάνουν ένα τιτάνιο αγώνα για να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν σε όλες αυτές τις τεταρτοκοσμικές καταστάσεις που έχει περιέλθει ο δημόσιος τομέας υγείας και που τον έχουν καταντήσει. Ποιοι άραγε, ποιοι τσονάκια μου, πείτε μου κάτω από το βίντεο αυτό. Μα γιατί. Κάνεις και κοκκινίζω τώρα. Εντάξει, αυτά είναι δεδομένα και γραμμένα, δηλαδή είναι συγκεκριμένα πράγματα. Ποιοι κατάντησαν τον δημόσιο τομέα υγείας έτσι όπως είναι σήμερα, ο οποίος βρίσκεται υποδιάλυση. Και μάλιστα, όταν δεν έχεις λοιπόν ως απλός Έλληνας πολίτης τη δυνατότητα να πάρεις τηλέφωνο και να πεις στον Υπουργό Υγείας, μάλιστα,
έλα υπουργέ, διότι συναντιόμαστε και στη Βουλή, είμαστε και στο ίδιο κόμμα, βουλευτής είμαι και εγώ, εκλεγμένος με το κόμμα που και εσύ υποστηρίζεις και έχουμε κοινά στοιχεία. Αν λοιπόν δεν μπορεί να εισακουστεί ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που τηλεφωνεί τον μπουμπούκι της Νέας Δημοκρατίας, την Αδωνέλα, την Γεωργιάδου, για να εξυπηρετηθεί, σκεφτείτε δηλαδή αν πάω εγώ, εσύ που με βλέπεις, Τσονάκι μου, και οποιοσδήποτε άλλος, να βρει μια λύση στο πρόβλημα υγείας, ποια θα είναι η κατάληξη, πιστεύετε? Έπειτα θα ήθελα να περάσω στο δεύτερο στοιχείο, που βγήκε η οικογένεια και είπε ότι ζητούσαν άλλα πράγματα και τελικά το ιατρικό προσωπικό θεώρησε ότι είναι καλό να μπει σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Γιατί μου στείλετε κάποια μηνυματάκια και με ρωτήσατε τι είναι αυτό το μεθ που αναφέρεις, Αντώνη, και υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν. Και να μην γνωρίζουμε, ξαναχτυπάω ξύλο, διότι πλέον χτυπάμε ξύλα και κάνουμε σταυρούς. Όμως την προκειμένη, οι συγγενείς λένε ότι δεν χρειαζόταν να μπει στη ΜΕΔ και κατά αυτόν τον τρόπο τον έστειλαν μια ώρα αρχίτερα. Εγώ δεν ξέρω, σας λέω τι έχει ακουστεί, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, και σας το μεταφέρω. Όμως αυτό που με ενόχλησε ιδιαίτερα είναι, καταλαβαίνω τον πόνο της, ενστερνίζομαι το όσο περνάει αυτή η γυναίκα που έχασε τον σύζυγό της, τον επί τόσα χρόνια, τον άνθρωπό της. Συλληπιτήρια, κυρία Καλιάνου. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, όταν βγαίνεις δημόσια και λες κάτι το οποίο δεν ευσταθεί, και το λέω εγώ και μπορεί οποιοσδήποτε εισαγγελέας ή η οικογένεια του κυρίου Καλιάνου να με καλέσουν να λογοδοτήσω γι' αυτό, διότι δεν μπορείς να βγαίνεις, κυρία Καλιάνου, και να λέει ότι έδωσε ένα φακελάκι στον γιατρό που τον έβλεπε και συγκεκριμένα το ποσό των 500 ευρώ. Διότι έτσι φταίς εσύ, εγώ και όλοι μας που θα βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση, και ξέρουμε λίγο πολύ ότι αν δεν δώσουμε, Τσονάκια μου, γράψτε μου κάτω από το βίντεο αυτό, σας έχει τύχει να πάτε για κάποιο θέμα υγείας δικό σας ή συγκινικού σας προσώπου και να φύγει από την τσεπούλα σας το ζαμπόν προς το ιατρικό προσωπικό για να τύχει καλύτερης μεταχείρισης, ή τουλάχιστον έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Σας έχει τύχει, το έχετε κάνει εσείς? Και σε μένα μου είχε τύχει, αλλά δεν ευωδόθηκε αυτό που περίμενε ο γιατρός, και τεχνία τους με χίλιους δύο τρόπους μας το υποδείκνυε ότι πρέπει να του δώσουμε χρήματα. Αντισταθήκαμε και σε αυτή την αντίσταση δεν εξυπηρετηθήκαμε. Την πληρώσαμε την αντίστασή μας. Δόξα σε ο Θεός πάλι που ευτυχώς που δεν πληρώσαμε και δεν προέβησαν σε μια επέμβαση χειρουργική, διότι μπορεί ο δικός μας άνθρωπος να είχε χαθεί. Δόξα σε ο Θεός. Και δεν έγινε αυτή η χειρουργική επέμβαση, σας μεταφέρω προσωπική εμπειρία, γιατί δεν δώσαμε τα χρήματα. Δεν καταβάλαμε δηλαδή το ποσό, γιατί μου είχε γυρίσει εμένα αυτό εδώ και δεν μπορούσα να σκεφτώ πως διευθυντής συγκεκριμένης δημόσιας κλινικής απαιτούσε μέσω πλην σαφώς με χίλιους δύο τρόπους, Τσονάκια μου, να τα λέμε. Δηλαδή δεν μας το έλεγε ξεκάθαρα, αλλά μας πήγαινε από εβδομάδα σε εβδομάδα σε εβδομάδα και έλεγε ότι ξέρεις αυτό κοστίζει, γιατί ένας άνθρωπος, αν ήσουν στο δημόσιο, εδώ στο δημόσιο, ναι, έχεις την αίσθηση ότι δεν χρειάζεται να δώσεις λεφτά, αλλά αν είσαστε σε ένα ιδιωτικό θα σας έπαιρνα τόσα λεφτά, οπότε καταλαβαίνετε κάποια πράγματα είναι αναγκαία να γίνονται. Οπότε όταν βγαίνει όμως κάποιος και λέει δώσαμε φακελάκι και το καταγγέλει, είναι δώρον άδωρο. Διότι έχεις γνώση τι πας να κάνεις.
ότι παρανομείς και εσύ που δίνεις το φακελάκι. Από την άλλη όμως εδώ, επιστρέφω εγώ. Το φακελάκι που έδωσε η κυρία Καλιάνου για να σώσει τον σύζυγό της, έτσι αισθανόταν και έτσι αισθανόμαστε, παιδί μου, δίνουμε ένα φακελάκι για να έχει καλύτερες μεταχείρισεις. Αλλά δεν μου περνάει από το μυαλό ότι αν δηλαδή δεν έδινες λεφτά και όντως έμπαινε κάποιος άνθρωπος να χειρουργηθεί, το ιατρικό προσωπικό θα τον άφηνε τον άνθρωπο να φύγει επειδή δεν τσέπωσε τα λεφτά. Δεν θέλω να το πιστέψω. Δεν το πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Θα μου πεις, στην Ελλάδα ζεις, όπου όλα μπορείς να τα δεις, Αντωνάκη μας. Και σε αυτό θα συμφωνήσω. Αλλά εγώ τουλάχιστον, στη δική μου την ψυχή, που κυριαρχεί μόνο η καλοσύνη, θέλω να πιστεύω ότι κανείς δεν θα άφηνε έναν συνάνθρωπό του για κάποια... Κανείς. Έτσι θέλω να το πιστεύω και έτσι το λέω, να τα ακούνε τα δικά μου αυτιά και να πιστεύω ότι ακόμα υπάρχει αυτή η καλοσύνη και υπάρχει η φιλανθρωπία και ο αλτρουισμός στην εποχή μας. Γνωρίζω πάλι ότι θα μου πείτε ότι είμαι πολύ ρομαντικός και τα βλέπω με μια αγνότητα όπως ήταν κάποτε παλιά. Εγώ εκεί είμαι κολλημένος, σε αυτή την νοοτροπία, σε αυτές τις ειδικές αξίες που δεν θα αφινόταν ποτέ ένας συνάνθρωπός μας να χάσει τη ζωή του και πολύ περισσότερο ο πατέρας και ο σύζυγος της κυρίας, ο πατέρας του κυρίου Γιάννη Καλιάνου και σύζυγος της μητέρας του, η οποία δήλωσε ότι έδωσε τα 500 ευρώ και εδώ τώρα εγώ θέλω να σταθώ. Τα 500 ευρώ που έδωσε στο γιατρό δεν είναι φακελάκι, διότι σύμφωνα με τον Χρήστο Καλιάνο, τον αδερφό δηλαδή του κυρίου Γιάννη Καλιάνου, ο οποίος λίγο που διάβασα πρέπει να είναι και αυτός ιατρός, δεν το ζήτησε ο γιατρός, αλλά η μητέρα του το έδωσε ως ευχαριστώ. Εδώ αλλάζει όλα τα δεδομένα. Και δεν πρόκειται για φακελάκι. Αν εγώ αισθανθώ ότι θέλω να προσφέρω οτιδήποτε σε έναν γιατρό, σε μια νοσοκόμα, στην καθαρίστρια, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, δεν νοείται ως φακελάκι, αλλά ως ψυχική μου ανάγκη να προσφέρω κάτι σε έναν άνθρωπο που αισθάνομαι ότι με τον ιονδήποτε τρόπο και αυτός προσφέρει σε μένα ή σε έναν δικό μου άνθρωπο που έχει μεταφερθεί εκεί. Άρα, κυρία Καλιάνου, αυτό δεν ήταν φακελάκι. Ήταν ένα προσωπικό σας δωράκι. Ένα δωράκι που ειλικρινά εμένα δεν με ενοχλεί. Εσάς σας ενοχλεί, τσονάκια μου. Σας έχει τύχει δηλαδή να δώσετε κάτι χωρίς να σας το ζητήσει ο γιατρός. Σας έχει τύχει δηλαδή να περιμένετε απ' έξω από μια μευτική δημόσια κλινική, να ακούσετε το χαρμόσυνο νέο και όταν έρχεται και σας το λέει η νοσοκόμα, νοσοκόμος, να του βάζετε στην τσέπη 50-100 ευρώ ως δωράκι, ως ευχαριστώ, ως ένα κέρασμα δικό σας που το δίνετε γιατί δεν σας το ζήτησε κανείς. Αυτό νοείται ως φακελάκι? Όχι. Νοείται ως ευγνωμοσύνη. Θα μου πεις, ευγνωμονείς? Εδώ έχασαν τον άνθρωπό τους. Είναι μέρος της ευγνωμοσύνης. Μέρος των καταστάσεων που περνάς και που δίνεις κάποια χρήματα, είτε εκ των προτέρων είτε εν τέλει, για να δείξεις ότι εκτιμάς αυτό που οι εκεί συνάνθρωποι μας προσφέρουν. Σε μένα, σε σένα, σε όλους μας. Άρα λοιπόν, μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Συλληπιτήρια, κυρία Καλιάνο μου, συλληπιτήρια σε όλη την οικογένεια, στο Γιάννη, στο Χρήστο, στους στενούς και στους μακρινούς σας συγγενείς, αλλά όταν καταγγέλουμε κάτι και το καταγγέλουμε με σκοπό να μειώσουμε ή να τρωθεί η αξιοπιστία στο ελληνικό δημόσιο σύστημα υγείας, που πιστέψτε με, τσονάκια μου, σε σχέση με άλλα συστήματα δημόσια υγείας της Ευρώπης, είναι
σε πολύ καλύτερη θέση και σε σχέση με όλα αυτά λοιπόν, τα υπόλοιπα, έχουμε κάτι που το κρατά σε αυτή την καλή θέση και είναι ο ανθρώπινος ιατρικός παράγοντας. Οι Έλληνες ιατροί είναι από τους καλύτερους και οι νοσηλευτές και το υπόλοιπο βοηθητικό προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία κάνουν τεράστιο αγώνα και προσπαθούν. Και εγώ δεν είμαι εδώ σε αυτή τη θέση και γνωρίζετε καλά ότι αν συμβεί κάτι είτε σε εσάς μου μεταφέρεται είτε σε μένα και πραγματικά ξεφεύγει από εκείνα τα όρια της ευπρέπειας και της κοινής λογικής, θα είμαι εγώ αυτός που θα βγω και θα το στυλιτεύσω. Αλλά επειδή γνωρίζω καλά ότι όταν προσφέρεις κάτι, είτε υπό μορφή χρημάτων, είτε κάποιων δώρων, σε κάποιους ανθρώπους που αισθάνεσαι, έτσι, πώς να πω, αισθάνεσαι μια ευγνωμοσύνη για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους και δίνεις κάποια πράγματα, αυτά δεν νοούνται ως φακελάκια. Είναι αντιθέτως τα δικά μας φακελάκια ψυχής προς έναν ιατρό, μια νοσηλεύτη ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό που, αν θέλετε μερικές φορές να προσφέρετε κάτι, να μην προσφέρετε μόνο στους ιατρούς, να προσφέρετε και στις νοσοκόμες, να προσφέρετε και στις καθαρίστριες. Εγώ έχω πάει σε δημόσιο νοσοκομείο και είχα στην τσέπη μου κάποια χρήματα και έβλεπα την καθαρίστρια που περνούσε και απολύμενε, σκούπιζε, σφουγγάριζε και πήγα και της έβαλα στην τσέπη αυτά τα λίγα χρηματάκια που είχα στη δική μου και τα έβγαλε η γυναίκα και μου είπε «Όχι, σας παρακαλώ πάρτε τα». Και λέω «Όχι, κρατήστε τα, σας τα δίνω εγώ». Ευγνωμοσύνη ψυχής για την διακονία που κάνετε εσείς, οι γιατροί, οι νοσηλευτές και όλοι αυτοί που βρίσκονται σε ένα δημόσιο νοσοκομείο ή σε μια δημόσια υπηρεσία υγείας και προσπαθούν να προσφέρουν μέσα από τρισάθλιες υποδομές, μέσα από κατάπτυστους μισθούς, και λέω κατάπτυστους γιατί αν ρωτήσεις έναν ιατρό του εξωτερικού πόσο παίρνει και ρωτήσεις έναν Έλληνα, είναι πραγματικά όχι να φτύνουμε τον κόρφο μας, αλλά να φτύνουμε τον κάθε πολιτικό και κυρίως τον αρχηγό, την αυτοκράτη Ρακουλίτσα, για τα χάλια μας. Μα γιατί. Με κάνεις και κοκκινίζω τώρα. Εντάξει, αυτά είναι δεδομένα και γραμμένα, δηλαδή είναι συγκεκριμένα πράγματα. Και για το γεγονός ότι υπάρχουν εκεί τόσοι ιατροί, τόσοι νοσηλευτές που είναι απλήρωτοι και περιμένουν αναδρομικά, περιμένουν το ένα, περιμένουν το άλλο και εφημερεύουν για μας. Και βλέπεις δεν έχουν σεντόνια, δεν έχουν το ένα, δεν έχουν το άλλο. Σοβαρές ελλείψεις. Για αυτές θα έπρεπε να συζητήσουμε. Και όχι για το αν προσφέρουμε κάτι, γιατί εμείς το θέλουμε. Τα επιβληθέντα απογευματινά ιατρία που είναι ουσιαστικά η νομιμοποίηση στα φακελάκια και που δεν λειτουργούν, γι' αυτά θα πει κανείς τίποτα. Διότι όταν σου βάζει ο Υπουργός Υγείας και κάνει τις ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις και σου λέει ότι αν θες να χειρουργηθείς ή να ιαθείς θα πρέπει να πληρώσεις απογευματινό ιατρείο για να βρεις την υγειά σου, αυτό υπάρχει πιο πασίφανες φακελάκι νόμιμο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας
και της Μπουμπουκέλας Γεωργιάδου, της αρχαιοελληνίστριας, τρομάρα της. Πείτε μου, τσονάκια μου, τη γνώμη σας, κάτω από το βίντεο αυτό. Όταν δίνει κάποιος από όλους εμάς κάποια χρήματα, ένα δωράκι, εκεί, σε κάποιον άνθρωπο που προσφέρει τις υπηρεσίες του στον τομέα υγείας, θεωρείται φακελάκι ή μήπως ένα δωράκι από τη δική μας ψυχή, γιατί το αισθανόμαστε. Αλλά όταν το αισθάνεσαι, δεν βγαίνεις μετά να δηλώσεις ότι έδωσε και 500 ευρώ και όπως είπε ο Χρήστος Καλιάνος, ο ιός δεν το ζήτησε ο γιατρός, αλλά η μητέρα του το έδωσε ως ευχαριστώ. Ευχαριστώ ήταν. Σονάκια μου, γραφτείτε συνδρομητές, χτυπήστε και την καμπανούλα για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα βίντεό μας και κάντε και ένα like αν σας άρεσε. Και μην ξεχνάτε να προσεύχεστε, να κάνετε το σταυρό σας στο μεγάλο δύναμο τριαδικό μας Θεό και να εύχεστε υγεία όχι μόνο για εσάς και την οικογένειά σας όπως ξεκινώ το βίντεο, αλλά για όλο τον κόσμο. Όλοι να είμαστε υγιείς και όλοι γνωρίζουμε καλά πως όπου φτωχός και η μοίρα του. Και αν σκεφτείτε τι θέλει να μας δείξει λοιπόν η κούλα μας, ότι τάχατες τηρεί τις αναλογίες και δεν γίνονται διακρίσεις, ακόμα και ο άλλος αν είναι βουλευτής. Αλλά αν είναι βουλευτής και δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί, σκέψου εσύ ως απλός πολίτης, πού θα πας. Μη με πας από το σπίτι, στο Θεό να με πας. Βοήθειά μας και υγεία σε όλους. Φιλή ρουφηθώ στη μούρη. Σας αγαπώ, τσονάκι μου. Και ο τρίτος λόγος είναι, σου λέει, αν σε προεκλογές δεν πάμε καλά, εγώ θα πάω στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο πρωθυπουργός μας. Διότι θα έρθει η εποχή που οι ευφυείς θα ξαναγκαστούν σε φήμωση για να μην προσβάλλονται οι ηλίθιοι. Και είναι τεράστια η μάζα των ηλίθιων στον οποίο απευθύνεται ο πρωθυπουργός. Και ο Ανδρουλάκης και ο Κασελάκης και όλοι αυτοί οι τύποι απίστευτοι.